Δεν έχω αισθανθεί ούτε μία φορά ότι μου λείπει. Δεν υπάρχει κάτι να μην μπορώ να κάνω. Οπότε άμα με ρώταγες, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα. Ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό. Κάποιος έχει κάτι που χτυπάει στο μάτι, κάποιος έχει κάτι που δεν φαίνεται καν. Δεν το επέλεξε κανείς. Αναπηρία δεν είναι να φοβόμαστε, ούτε κολλάει. Νομίζουν ότι παθαίνεις μια αναπηρία και σε λυπούνται, ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ότι ήταν το τέλος της ζωής σου. Λοιπόν, ονομάζομαι Γκουλή Ευθυμία. Τους φίλους και για τους γνωστούς Έφη. Σπουδάζω στο τμήμα επικοινωνίας και μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα, στο Καποδιστριακό. Είμαι έκτο έτος, αλλά είμαι έκτο έτος γιατί ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό, κάνω κολύμβηση. Κολυμπάω περίπου από 3 χρονών και είμαι 23 πλέον. Το νερό μπήκα όμως επειδή έχω και μια ιδιαιτερότητα, μου λείπει το χέρι μου από τον αγκώνα και κάτω. Αυτό έγινε διότι μέσα στην κοιλιά της μάνας μου είχε τυλιχτεί ο εμφάλιος λωρός γύρω από το χέρι μου, με αποτέλεσμα να το κόψει. Πάλι καλά δεν το είδανε, οπότε δεν κάναν διαδικασίες ούτε να με πάρουν νωρίτερα, ούτε να διακόψουν κύηση. Η μητέρα μου είχε εμετούς μέχρι και τον ένατο μήνα, οπότε αποδεδειγμένα αυτό σημαίνει ότι απέβαλε το μέλος, το περιττό, από την κοιλιά. Έρχεται ο ένατος μήνας που γεννιέμαι και βγαίνω έτσι ακριβώς. Αυτό είναι λίγο ασυνήθιστο, θεωρώ. Εντάξει, δεν είμαι το μοναδικό παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν γεννηθεί έτσι. Είτε χέρι είτε πόδι. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει τυλιχτεί σε λαιμό και το έχουν προλάβει για να μην πνίγει το παιδί. Με τη μητέρα μου θυμάμαι κιόλας, για να το πάμε και λίγο πιο βαθιά, όταν γεννήθηκα, πάει ο γιατρός και την είχε ρωτήσει ότι θα κάνουμε ένα πείραμα, λέει. Εάν δεν το θέλετε το μωρό, να πάμε να το βάλουμε για μια εβδομάδα στα παιδιά που είναι για να τα υιοθετήσουν, υιοθέτηση. Της είπε ο γιατρός ότι να κάνουμε αυτό το πείραμα, να το βάλουμε, για να δεις πόσοι γονείς και πόσες οικογένειες θα γυρίσουν που δεν μπορούν να κάνουν παιδί, να το αγκαλιάσουν αυτό το παιδί και να το πάρουν. Φυσικά και δεν δέχτηκε η μητέρα μου, απλά όπως καταλαβαίνεις είναι το σοκ. Το σοκ που περιμένεις το παιδί σου να βγει από ψεκάδια σου, και το σοκ που λες τώρα έρχεσαι σε αντιμετώπιση με τον κόσμο, με την αντιμετώπιση που θα έχει το παιδί σου στον έξω κόσμο, πώς θα τα βγάλει πέρα, πώς θα μεγαλώσει. Είναι πάρα πολλά που σκέφτεται ο γονιός. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τη μαμά μου δεν θα μπορούσα να την καταλάβω ποτέ, γιατί εγώ το έχω βιώσει σαν να μην λείπει τίποτα από πάνω μου. Η μητέρα μου χρειάστηκε προφανώς ψυχολογική υποστήριξη την πρώτη εβδομάδα, γιατί έκανε να με πάρει, νομίζω, 4 με 5 μέρες. Με είχαν σε καμαράκι, την είχαν βάλει σε άλλο δωμάτιο που πηγαίνανε ψυχολόγια διαστήματα να τις μιλάνε, γιατί καταδιώκει και η επιλογή για κατάθλιψη. Οπότε θα πρέπει να το διαχειριστούν έτσι. Με είδε πια όταν με πήγανε σπίτι. Σε θέμα οικογένειας είχα πολύ καλή αντιμετώπιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνει έξω το παιδί και απλά να μην έχει κόμπλεξ, να ξέρει να απαντάει. Γιατί η μητέρα μου, εκτός από όλα αυτά που με έχει βοηθήσει, που ήταν πίσω μου συνεχώς, μου έμαθε και να απαντάω κιόλας. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μάθεις το παιδί σου να είναι τιμόλογο για να αντιμετωπίσει την αναπηρία του. Υπήρξε φορά που είχα βγει έξω και πολύ ασυναίσθητα μπορεί να κάνω την κίνηση να βάλω το χέρι μου πίσω από την πλάτη μου, αλλά παιδάκι πολύ μικρή, δεν το είχα ξανακάνει από τότε και με μάλωνε. Μου έλεγε «Δεν, θα το κρύβεις». Είναι το μόνο που με έχει δυσκολέψει, είναι να πιάνω τα μαλλιά μου το λαστιχάκι. Αυτό ακόμα δεν το έχω καταφέρει, αλήθεια είναι, στα τόσα χρόνια. Τα πιάνω με κλάμερ, βέβαια. Είναι συνέχεια παπούτσια που ήταν χράτς, που ήταν πολύ εύκολα να τα βάλεις και να τα βγάλεις. Οπότε έρχεται η ώρα που μου αρέσαν παπούτσια με κορδόνια, πάρα πολύ. Και μου είπε η μάνα μου, ξέρεις τι, πάρε με κορδόνια. Αλλά δεν θα με βάζεις εμένα κάθε πρωί πριν φύγεις το σχολείο. Ή όταν σου λύνονται, τι θα λες στους συμμαθητές σου, δέσαι με το κορδόνι. Οπότε με βάζει μια Κυριακή στον καναπέ, μου λέει πάρτα, δένονται έτσι και κάτσε και βγάλε τα πέρα να μάθεις να δένεις τα κορδόνια σου. Οπότε είχα κάτσει ένα τετράωρο, θυμάμαι, ή μου είχε πάρει και όλη τη μέρα. Πάνω σε ένα καναπέ και δεν είχα σηκωθεί, νομίζω ότι ήταν να φάω μεσημεριανό, θυμάμαι. Οπότε προσπαθούσα να δέσω το κορδόνι μου. Τα κατάφερα παρόλα αυτά και έδινα τα κορδόνια μου. Τα μεγάλα μου επιτεύγματα βασικά, για να το πούμε πιο σωστά, μέσα στην πισίνα είναι η μία τρίτη θέση που έχω πάρει στα 100 μέτρα πρόσθετη στην κατηγορία S9 των ακροτηριασμών στο Μεξικό το 2017.
Μία τρίτη θέση πάλι στα 100 πρόσθετο το 2018 στο Πανευρωπαϊκό του Δουβλίνου, αντίστοιχα, στην κολέμηση με τα άτομα με αναπηρία. Η καθημερινότητά μου γενικότερα έχει να κάνει σπίτι πισίνα. Ακόμα και γιορτές περνάμε μέσα στο νερό. Αλλά παρόλο την κούραση και αυτά, είναι οι ανταμοιβές μου αυτές τα δύο χάλκινα και ελπίζω να βρεθώ και στο Τόκιο φέτος, το 2020, στους Παραολυμπιακούς. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από τον προπονητή μου και από μένα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να μην τα καταφέρουμε πάλι εδώ θα είμαστε να κολυμπάμε. Οπότε όλοι οι αγώνες τώρα για το Τόκιο. Υπάρχουν στην κολύμβηση τα κινητικά προβλήματα, εντάσσονται σε 10 διαφορετικές κατηγορίες. Μετά τη 10η κατηγορία υπάρχει η 11η, 12η και 13η που είναι θέματα όρασης. Η 11, 12, 13 είναι θέματα όρασης και η 14 είναι θέματα νοητικά. Τώρα, στις 10 κατηγορίες που είναι τα κινητικά μας προβλήματα, το 1 να είναι η πιο βαριά αναπηρία, τύπου τετραπληγία, και όσο μεγαλώνει η κατηγορία, πας στη 2, 3, 4, η αναπηρία γίνεται πιο ελαφριά. Εγώ είμαι στην 9, που είναι οι ακροτηριασμοί από τον αγώνα, υπάρχει αγώνας και απλά λείπει το μέλος από τον αγώνα και κάτω. Είμαι στον Ηρώδικο, είναι στην Κομωτινή, είναι ομάδα κολύμβησης ο Ηρώδικος, τους αγαπώ πολύ και επίσης θέλω να αναφέρω και τη δεύτερη ομάδα μου που δεν συμμετέχουμε αγώνες, απλά με στηρίζουν και αυτοί διότι κολυμπάω μαζί τους, είναι ο Γλάφκος Περιστερίου. Οπότε καθημερινά είμαι σε εκείνο το χώρο, σε εκείνη την πισίνα και είμαι σε μια υπέροχη ομάδα που σε έχει αγκαλιάσει και δεν νιώθεις ποτέ μόνος. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες. Γενικά πιστεύω ότι σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, θα έπρεπε να υπάρχει πάντα το πρόγραμμα. Το ότι να μπορέσει και το άτομο που έχει την αναπηρία να βάλουν π.χ. μάθημα στα σχολεία ή στα πανεπιστήμια όταν πας να γίνεις δάσκαλος, να έρθεις σε επαφή και με παιδιά και να μπει μάθημα πώς να αντιμετωπίσεις την αναπηρία. Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο, που πιστεύω η ψυχολογία είναι το α και το ω. Στο να πας και να συγκροτηθείς σε μια κοινωνία που είναι, πιστεύω, το περισσότερο, είναι αντίθετο στο να δεχτεί ένα άτομο. Είτε σε δουλειά, γιατί θέλεις τη δουλειά σου, καλώς κακώς, να πάρεις κάποιον αρτιμελή. Που οι περισσότεροι κοιτάνε εξωτερική εμφάνιση και μετά δυστυχώς έρχονται οι γνώσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή είναι θέματα που θα πρέπει να μπαίνουν σε κάθε σχολείο. Η επικοινωνία, η κοινωνικοποίηση του παιδιού και η κοινωνικοποίηση του κάθε γονέα με το ίδιο του το παιδί. Πώς θα πρέπει να φέρεται, γιατί αύριο μεθαύριο, όταν το βγάλεις το παιδί σου έξω και του πεις, ξέρεις τι, αυτός είναι ο κόσμος, πρέπει να βρεις μια δουλειά, να σταθείς στα πόδια σου. Γιατί έχω ακούσει μερικούς που λένε, ξέρετε τι, εσείς τα άτομα με αναπηρία, παίρνετε επίδομα. Επιδόματα που λένε, που πληρώνεστε, που κάνετε, που ράνετε, χωρίς να δουλεύετε. Αλλά γιατί γίνεται αυτό, μήπως επειδή η κοινωνία η ίδια θα δυσκολευτεί να πάρει εμένα που δεν έχω χέρι στη δουλειά. Γιατί ο κάθε εργοδότης θα πει, ξέρεις τι, γιατί να πάρω αυτήν που δεν έχει χέρι, για να μην πάρω κάποιον που θα είναι πιο λειτουργικός, πιο σβέλτος. Και λέγω τώρα, okay, παίρνεις τα επιδόματα, που τα επιδόματα αυτά είναι για να βοηθήσουν το μέλος που έχει πάθει μια αναπηρία να ανταπεξέλθει και να καλύψει τα ψωδά του. Ή που, οι προτεραιότητες που λένε, να δώσει προτεραιότητα σε αυτόν που πραγματικά την έχει ανάγκη. Δηλαδή, όταν πας και είναι 10.000 ουρές και σου λένε αχ, το καημένο, ας περάσει. Εντάξει, δεν είναι και έτσι. Δεν είναι και ωραίο αυτό. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που θα έπρεπε να έχουν ταξινομηθεί με τέτοιο τρόπο, που να είναι πιο διακριτικά. Αλλά είναι και το άλλο. Δεν θα πρέπει να λυπόμαστε και να κάνουμε πράγματα που. Δηλαδή, εμένα δεν με τιμά αυτό. Είμαστε για κλάματα. Ας το πιάσω το ευγενικό πρώτα, που μπορώ να σταματήσω να σας ρωτήσω κάτι, ας πούμε, πώς έγινε αυτό. Το θεωρώ μεγάλο πράγμα και εμένα προσωπικά δεν θα με έφερνε σε άβολη θέση, ούτε θα με έφυγε, γιατί είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος. Εγώ που δεν έχω κόμπλεξ, γιατί σου λέω, τα άτομα με αναπηρία έχουν
τις βάσεις του και από την οικογένειά μας, στην οικογένειά σου δεν σε έχουν κάνει να νιώθεις άσχημα και να μην έχεις κόμπλεξ, θα σταματήσεις τον δρόμο όπως θα έκανα εγώ προσωπικά και θα εξηγούσα το κάθε τι. Δεν είναι κακό να έχεις απορία. Άμα δεν έχεις την απορία, δεν θα μάθεις. Η απορία φέρνει γνώση. Η γνώση είναι δύναμη. Για τον καθένα μας από εμάς. Είναι καλύτερα να ξέρεις πώς το έπαθε αυτό για να μπορεί να σε αντιμετωπίσει κι ο άλλος. Εγώ, όταν βγαίνω και γνωρίζω καινούργια άτομα, και η ίδια σου η παρέα δεν σε ρωτήσει, ρε Σέφη, πώς το έπαθες αυτό, πώς θα μπορεί να είναι άνετος μαζί σου. Εγώ, π.χ., είμαι ένα άτομο που το σατηρίζω πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα μπω στην παρέα, μπορώ να κάνω άπειρα, που τον άλλον μπορεί να το φέρουν σε δύσκολη θέση. Όχι, να μην σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αφού το σατηρίζω εγώ πάνω μου. Σημαίνει ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, σου λέω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι πολύ δεκτική και σε άσχημες αντιδράσεις. Δεν μπορείς να το κατακρίνεις αυτό, όπως ξαναείπα, στην άσχημη αντίδραση, γιατί δεν υπάρχει η γνώση. Και υπάρχει. Αυτό είναι άμυνα, θεωρώ, η άσχημη αντίδραση. Είτε επειδή δεν έχεις την παιδεία και τη γνώση, είτε επειδή κάποιος δεν σου έμαθε αυτά που πρέπει για να είσαι ευγενικός ή να μην φέρεις τον άλλον σε δύσκολη θέση. Εμένα αυτό δεν με κάνει ήρωα, θεωρώ. Ναι, με βλέπουν ήρωα κάποιοι άλλοι που λένε πώς κάνει τόσα πράγματα. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι δεν είμαι ήρωας κατά τα άλλα. Γιατί παρόλα αυτά, μένω ακόμα στο σπίτι μου. Μπορεί να κάνω όλα αυτά με τις προπονήσεις, να είμαι δραστήρια, να. Αλλά καλώς ή κακώς αυτός που έχει βγει σε αυτή την κοινωνία, τη σκληρή, τη μαύρη, να το πω και έτσι, και έχει επιβιώσει και τα βγάζει πέρα μόνος του, το τι είναι ήρωες. Ναι, θα μας πείτε ήρωες, θα μας πείτε παγκόσμιους, θα μας πείτε παρολυμπιονίκες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Οι πραγματικοί παρολυμπιονίκες και παρολυμπιονίκες όλοι μας, εμείς θα φανούμε στη ζωή. Ο καταβγάλει πέρα μόνος του και θα ψάξει για δουλειά και θα κάνει 1000 πράγματα, θεωρώ ότι είναι ήρωας. Δεν θα βάλω εμάς επειδή έχουμε κάποια αναπηρία σε αυτή την ταμπέλα. Να με χαρακτηρίσει σε μένα ήρωα. Μπορεί να θίξεις κάποιον άλλον άνθρωπο που όντως έχει δώσει τον υδρότα του και το αίμα του για να σταθεί στα πόδια του πραγματικά. Όχι ότι εγώ δεν τον έχω δώσει. Δηλαδή, ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία. Οπότε δεν μπορείς να πεις κάποιον, ξέρεις, είσαι ήρωας, εσύ δεν είσαι ήρωας. Όταν γεννήθηκα, με είχαν πάει σε έναν ορθοπαιδικό. Οπότε αυτός έκρινε να δούμε αν θα μπορούσε να λειτουργήσει κάποιο μέλος. Όχι να λειτουργήσει, να λειτουργήσει αισθητικά, ρε παιδί μου, για να μην έχω πορεία εγώ σαν μικρή. Οπότε μου είχαν φτιάξει ένα σιλικόνης μέλος, μικρούλι τότε της ηλικίας μου, νομίζω 4 ήμουνα. Στα 4 θα ήμουνα, είναι πολύ μικρή. Και μου πήραν τα μέτρα και όταν έγινε αυτό και πήγαμε και το είπαμε, θέλω να πω το όνομα γιατί ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή πέρυσι. Λέγεται Χρονόπουλος. Οπότε, όταν πήραμε το μέλος στο σπίτι, η πρώτη μου αντίδραση όταν μου το δώσανε ήταν να το πάρω και να ξύσω την πλάτη μου. Γιατί δεν έφτανα. Οπότε το είδα σαν παιχνίδι. Δεν είναι τραγικό, είναι αστείο. Γιατί πόναγα το χέρι μου από εδώ και από εκεί και δεν μπορούσα. Οπότε το μόνο που μου χρησιμεύε ήταν για να ξυθώ ή να παίξω ή να το κάνω αεροπλανάκι. Ή να κάνω, επειδή μένω και σε αδιέξοδο. Οπότε υπήρχε η ευκολία να βγούμε τα παιδάκια όλα από τη γειτονιά να παίξουμε. Είμαι δεύτερο όροφο, οπότε είχα βγει ένα πρωί, γιατί λέω τι θα τους κάνω. Βγαίνω λοιπόν στο μπαλκόνι και βάζω το μισό μου χέρι το κανονικό στο σίδερο, έτσι, και βάζω και το ψεύτικο απ' την άλλη. Και αρχίζω και λέω στα παιδάκια, κοιτάξτε θαύμα, μου φύτρωσε χέρι. Και ήταν όλοι από κάτω και λέγανε πώς έγινε αυτό. Και μετά είχα πάει μπροστά τους και λέω κοιτάξτε και ένα μαγικό και το βγάζω μπροστά τους και άρχισε και το ξανάμαγα. Δηλαδή δεν με πείραζε ποτέ από μικρή. Δεν με ένοιαζε αν θα πούνε. Η λέξη αναπηρία προσωπικά σε μένα είναι κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό γιατί θα πω ότι το βιώνω. Και δεν το βιώνω επειδή αισθάνομαι ότι έχω κάποια αναπηρία. Το βιώνω και στην καθημερινότητά μου, το βιώνω και επειδή κολυμπάω με άτομα με αναπηρία και κολυμπάω και με άτομα που προσωπικά έχουν πιο βαριές αναπηρίες από μένα. Δηλαδή, θεωρώ πραγματικά ότι δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τη λέξη αναπηρία ούτε την αναπηρία την ίδια. Γιατί όπως προείπα, δεν κολλάει, ούτε θα σου το μεταδώσει κάποιος, ούτε θα σου επιβάλλει να το δεχτείς όλο αυτό. Θεωρώ ότι το αναπηρία σημαίνει διαφορετικός. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Απλά μερικοί έχουμε κάτι που δεν έχει γυρισμό.
Πώς θα σου δώσω να το καταλάβεις, ότι εγώ που μου λείπει το χέρι δεν μπορώ να φυτρώσω χέρι. Και ψεύτικο να βάλω ακόμα δεν θα είναι το ίδιο. Είμαστε διαφορετικοί με μια πιο λεπτή έννοια. Δεν υστερούμε σε κάτι. Εννοείται. Η αναπηρία δεν σημαίνει ότι υστερείς σε κάτι. Η αναπηρία σημαίνει ότι είχες μια τυχαία στη ζωή σου που θεωρώ ότι προσωπικά σε μένα μόνο τυχαία δεν είναι. Γιατί σε διδάσκει και να προχωράς και να γίνεσαι πιο σκληρός και πιο δυνατός. Οπότε, άμα μου έλεγες πώς βλέπω τη λέξη αναπηρία, θα έλεγα θα την έκανα και κολλητή μου. Δηλαδή, ίσως η αναπηρία να είναι και αυτό το κάτι που θα σε βοηθήσει να βγεις έξω και να το παλέψεις. Εμένα μου έχουν πει, θα ήθελες να σου. Δηλαδή, να σου βάζαν πάλι το χέρι σου. Λέω, όχι, ρε παιδιά, γιατί έτσι όπως μου λείπει, άμα μου βάζαν το χέρι μου, θα έπρεπε να κάνω τη διπλάσια προσπάθεια για να μπορέσω να προσαρμοστώ πάλι. Η προσαρμογή είναι το α και το ω. Έχω προσαρμοστεί, αγαπάω τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Μπορώ να βγω έξω και να κάνω τα πάντα. Βιολογικό να μου λέγανε, δεν θα το έκανα. Γιατί θα γνωρίζεις αύριο μεθαύριο έναν άνθρωπο. Κάνεις οικογένεια. Αυτός ο άνθρωπος θα σε αγαπήσει για αυτό που είσαι. Δεν θέλω να έρθει κάποιος και απλά να αρχίσω να βάφουμε, να προσπαθώ να καλύπτω την αναπηρία μου. Γιατί αυτή είσαι, αυτή θα αγαπήσει, με αυτή θα κάνει οικογένεια αύριο μεθαύριο και αυτοί θα γνωρίσουν οι δικοί του και ο κόσμος όλος. Λοιπόν, επειδή μπορεί να έχουν η τεχνολογία να έχει προχωρήσει, μερικές φορές όμως, θα μιλήσω τώρα γενικά, δεν μπορείς να δεις την αναπηρία του κάθε παιδιού. Ούτε θα πρέπει να σκοτώσεις εμένα που δεν έχω χέρι, επειδή τι. Ο καθένας, ο κάθε γονιός, γιατί είναι γονιός, θα γίνει γονιός, γιατί η μάνα το έχει το παιδί στην κοιλιά της 9 μήνες. Δεν μπορείς να πεις σε μια μάνα, αυτή η μάνα μπορεί να έχει 1000 προβλήματα, αλλά να μην θέλει να σκοτώσει το παιδί της. Εγώ συγκεκριμένα, επειδή ο γυναικολόγος μου είναι ο ίδιος που με ξεγέννησε. Όταν λοιπόν πηγαίνω κάθε φορά και γυρνάει και μου λέει, φαντάσου μου λέει, πάλι καλά που δεν σε είχαμε δει γιατί θα σε είχαμε σκοτώσει. Και δεν μιλάω από μένα. Μιλάω για 100 άλλα παιδιά και 100 περιπτώσεις που μπορεί να γίνει αυτό. Είναι πώς το διαμορφώνεις και πώς το συμπεριφέρεσαι του παιδιού. Μπορεί να έχει σύνδρομο Down και να το κάνεις να μην φαίνεται. Να μην φαίνεται ενώντας να μπορείς να συνεννοηθείς με το παιδί. Να σου πω κάτι. Θέλω να πιστεύω και η αλήθεια είναι ότι αυτό το ερώτημα δεν το έχω θέσει ποτέ στη μαμά μου. Ότι εάν το έβλεπε, που μπορεί να το έχω θέσει να μην το θυμάμαι, αλλά θεωρώ 100% ότι και να το έβλεπε, δεν θα με σκότωνε. Δεν θα το έριχνα. Λοιπόν, τα άτομα που έχουμε αναπηρία και απλά ακόμα δεν έχουν το θάρρος να βγουν έξω στον κόσμο και να αντιμετωπίσουν τη ζωή, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το κάθε τι που μας δίνεται σε αυτή τη ζωή και τη ζωή μας την ίδια. Γιατί θα πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου πάνω απ' όλα για να μπορέσεις να κάνεις το επόμενο βήμα. Οπότε θα πρέπει να έχουν θέληση, να μην τρέπονται, γιατί δεν τους λείπει τίποτα από όλους αυτούς έξω που έχουν και τα δυο τους πόδια και τα δυο τους χέρια. Δεν μας λείπει τίποτα. Είμαστε εμείς κανονικότατοι άνθρωποι που έχουμε όλοι στόχους, όνειρα και τα όνειρά μας δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Οπότε θα έλεγα να μην παρατήσουμε το όνειρά μας και αφού μας έχει δοθεί και θα μιλήσω συγκεκριμένα για τα άτομα που έχουν πάθει ατύχημα και το έχουν βιώσει αυτό και έχει αλλάξει όλη τους η ζωή, όλη τους η ζωή έχει κάνει 360 μοίρες, θα πρέπει απλά να πατήσουν στα πόδια τους, να σηκωθούν και να προχωρήσουν όπως προχωράμε όλοι οι άνθρωποι, είτε με αναπηρία είτε με μη. Απλά πρέπει να την δεις τη ζωή σου κατάματα και να την αντιμετωπίσεις.